Ετός η εκδήλωση είναι τριήμερη. Σημείο αναφοράς φυσικά το κεράσι, που αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων των κατοίκων. Φέτος, ο Άγρας στάθηκε τυχερός, καθώς τις προηγούμενες μέρες στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε σφοδρή χαλαζόπτωση. Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση της γιορτής μας έπαιξε ο συντοπίτης υπουργός μας κ. Γεώργιος Καρασμάνης, που με τη σύμπραξή του δόθηκε επιχορήγηση στο σύλλογό μας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον Δήμο Έδεσας, τη Δικεδέ και ιδιαίτερα τον Δήμαρχό μας κ. Γιάννου για την πολύτιμη βοήθεια και τη στήριξή του. Σήμερα μαζί μας η ορχήστρα Κρυστάλλινος Ήχος. Ξεκινάμε με το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγρα, έπειτα με το Γυμναστήριο Fitness Club Νικολαίδης, μετά με το Σύλλογο Μικρασιατικών Ομού Πέλλας Μπίγα και τέλος το Πολιτιστικό Σύλλογο Ιτέας Νέοι Ορίζοντες. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τους εκθέτες μας και ιδιαίτερα τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άγρα για την προσφορά κερασιών που διατίθενται δωρεάν στη γιορτή μας. Ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο για την προσέλευσή τους και ευχόμαστε καλή διασκέδαση. We'll be right back.
φίλη σου και φίλα με κι εσύ. Και σαν το μαρτύρι σου, μαρτύρα το κι εσύ. Αλλήνε βγήκαν στο χώρο χέρια μαλαματένια. Μεσούλες, δαχτυλιδότες, κορνάκι, παρισένια. Thank you.